Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια, τι κάνεις? Τι παλεύουμε. Εντάξει, μετά τα δυσάρεστα νέα. Βέβαια το ήξερα εγώ ότι είναι έτοιμος, αλλά όσο και να το ξέρεις. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, Γιάννη, τα τελευταία χρόνια? Τα τελευταία χρόνια έχει εδώ και 2 χρόνια, 2,5 περίπου που είχε το τράβηγμα. Τον τελευταίο χρόνο είναι που ταλαιπωρήθηκε, γιατί πλέον είχε κάνει μεταστάσεις και είχε και πόνους, είχε και τέτοια πράγματα ταλαιπωρίας. Ο Γιάννης Οτόκας βέβαια ήταν διατροφολόγος του Άρη και στενός συνεργάτης του Ανέρη Μισέλο, μεταφραστής του, ο άνθρωπος δηλαδή που μας έδινε και εμάς να καταλάβουμε όλα όσα έλεγε αυτή η μεγάλη μορφή του γαλλικού. Εσύ τα καταλάβαινες και μόνος σου. Εγώ 100%. Γαλλική του μιλάει έπτεστα. Το αρεβουάρ καταλαβαίνω και το κομμάτι ταπέλ. Λίγο να το διασκεδάζουμε για να μας φύγει ο καημός. Πάντως, Γιάννη, η νεολαία που μας ακούει τώρα, οι νεότερες ηλικίες, δεν μπορούν να αντιληφθούν προφανώς το μέγεθος του άντρος. Και πριν ξεκινώντας την εκπομπή, μπήκα στην ΕΚΙΠ, στην ηλεκτρονική της έκδοση, και όλη της η πρώτη σελίδα, δεν ξέρω αν έτυχε να μπεις, που μπορείς να καταλάβεις και περισσότερα πράγματα, είναι αφιερωμένη στον Ανέρη Μισέλ. Ναι, δεν πρόλαβα. Κάνε τον κόπο και εσύ να μπεις. Έχει μια τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει το 2016 σε ένα συνάδελφο εκεί στη Γαλλία. Έχει δηλώσει του Πλατινί, του Ζιρές, του Λουί Φερνάντες, μεγάλες προσωπικότητες. Άντε, λες το πρωτοσέλιδο. Το πρωτοσέλιδο το έχω ανεβάσει εγώ για καλό ταξίδι. Αυτό τους εκεί που έχω ανεβάσει. Ναι, και έχει μια σειρά από θέματα που αφορούν όλα τον Ανέρη Μισέλ. Τόσο ως ποδοσφαιριστή, γιατί υπήρξε και μεγάλος ποδοσφαιριστής, όχι μόνο προπονητής. Και κατέκτησε πρωταθλήματα κτλ. Πες μας για το πώς τον έζησε εδώ στον Άρη. Δηλαδή, τι θυμάσαι έτσι περισσότερο από την παρουσία του εδώ στον Άρη σε μια χρονιά, όχι απλά δύσκολη, περίεργη ή οτιδήποτε άλλο. Όλα μαζί. Μεταβατική. Μεταβατική, πολύπλοκη. Έφυγε ο Κοντομινάς και ήρθε ο Ζαχουδάνης, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί ο Μισέλ ήρθε με Κοντομινά, έτσι. Βέβαια. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Μισέλ ήταν ένας άνθρωπος με φοβερή προσωπικότητα. Δεν ήταν μόνο οι προπονητικές του ικανότητες που μεγάλες και καλές. Η ουσία ήταν ότι ήταν σαν άνθρωπος πολύ, πολύ προσιτός, κέρδιζε το σεβασμό και πιστεύω ότι τουλάχιστον το 50% από το ότι έβγαζε η ομάδα στο γήπεδο, οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, ήταν από το ότι τους κέρδιζε με τον τρόπο του, με την προσέγγιση του, έπαιρνε ό,τι περισσότερο μπορούσε να πάρει από αυτούς. Ναι. Υπάρχει κάτι που θυμάσαι, γιατί δεν είναι πολλά μάτς, κάτι έτσι αγωνιστικό που θυμάσαι, κάποιο παιχνίδι? Ναι. Κάθισε 4 μάτς πρωταθλήματος και 6 κυπέλλους στο ξεκίνημα τότε τη σεζόν. Το αγωνιστικό που μπορεί να μας μείνει είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ναι. Το 1-1, αυτό το περιβόητο 1-1, που με το Αποστόλη του Γιολίδη τον γκολ, το 0-1 που έγινε και μας σοφάρισαν μετά, που ήταν από τις λίγες φορές που η ομάδα, το λεωφορείο, πήγε συνοδεία των οπαδών, και αυτό θα πρέπει να γίνεται ακόμα και σήμερα για μένα, αν ήταν υγιές το ποδόσφαιρό μας. Πήγε συνοδεία των φιλάθλων στο γήπεδο της Τούμπας από την Κλεάνθους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Έκανα πόση ώρα, δεν θυμάμαι, κάναμε να φτάσουμε στο γήπεδο, γιατί ήταν μπροστά όλοι οι οπαδοί. Ήταν η πορεία τότε, πηγαίνανε με πορεία. Η πορεία, ναι. Ακριβώς. Ξεκίνησε από το Χαριλάο και έφτασε στην Τούμπα. Εγώ τώρα που μιλάς τον φαίνω στο μυαλό μου, γιατί ήμουν αγωνιστικό χώρο με τον Αλφα τότε και ήμουν στον πάγκο του Άρη βέβαια και έτσι τώρα όπως μου είπες μου ήρθαν και κινήσεις του μέσα στο κήπο. Γενικά ήταν ήρεμος στον πάγκο, δεν ήταν από αυτούς. Πάρα πολύ ήρεμος. Δεν μετέδιδε εκνευρισμό, όσο και αυτός ο ίδιος. Μέσα του δεν ήταν ήρεμος, απλά δεν μετέδιδε εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές, ήταν πολύ ποιον τόνων, έδινε τις εντολές του την ώρα που έπρεπε και κρατούσε χαμηλό επίπεδο για να τους κρατάει και αυτούς σε εγρήγορση. Να μην τους αποσυντονίζει. Στο αεροδρόμιο όταν έφευγε ήσουν? Πώς δεν ήταν? Πώς δεν ήμουν? Εγώ τον θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι τον Αλέκο τον Κωνσταντινίδη, τον παρακαλάει. Κάτι μισά γαλλικά, μισά ελληνικά. Και μου έχει μείνει η δική του εικόνα περισσότερο. Εγώ το
Εγώ με ενημέρωσε πάρα πολύ αργά το βράδυ, να μην σου πω ξημερώματα της προηγούμενης μέρας, ακριβώς για να μην μπορούμε να το μεταδώσω σε ανθρώπους, να το μεταπίσουν, αν και δεν είχε πάρει την απόφασή του. Μας κάλεσε στο σπίτι του για να μας κάνει τραπέζι χωρίς να μας πει, όχι όλους βέβαια, κάποιους ανθρώπους, χωρίς να μας πει ότι φεύγει. Και όταν τελικά μετά από φαγοπότη, ας πούμε, πήγε, δεν θυμάμαι τώρα, 3 ώρα, 2-3 ώρα, έφυγαν οι άλλοι, μου λέει, ξέρεις, αύριο πετάω. Λέω, πού πετάς, δεν πας με βόλτα. Λέει, όχι, φεύγω. Και εκεί βέβαια υπήρξε μια συναισθηματική φόρτιση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, έφυγε με πολύ βαριά καρδιά. Αλλά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις τότε καταστάσεις. Πού να συνεννοηθεί με Ζαχουδάνη και Ανδρεία τώρα. Δεν γίνονται. Οι καταστάσεις ήταν τραγικές. Κάποια στιγμή, αν θα αρχίσουμε να μιλάμε, μπορεί να γράψουμε και κυκλοπαίδια. Για εκείνες τη χρονιά, ας πούμε. Και είχαν έρθει, Γιάννη, και πολύ καλοί παίκτες εξαιτίας του Ανδρεία. Θυμηθήκαμε πριν με τον Αλέξ το Σαϊντ Τσίμπα. Ό,τι πρόλαβε, έτσι. Ή Ταλάλ Ελ Καρκουρί, παίκτες. Εντάξει, τεράστιοι. Ό,τι πρόλαβε. Και μετά τον Μισελ, βέβαια, όταν έμεινε ο Ταρδί ο Ρισάρ, ο βοηθός του, να σας θυμίσω σήμερα, είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα, το διαφεύγει και το επίθετό του. Είναι Ρισάρ Ταρδί. Ο Ρισάρ Ταρδί. Όχι ο Ρισάρ, αυτός που έφερε ο Ρισάρ σαν βοηθό, είναι από τους καλύτερους προπονητές της Γαλλίας. Σημαίνει στην Σεντετιέν πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, δεν διαφεύγει το επίθετο του ανθρώπου. Αλλά άφησε το στίγμα του και με τη φυγή. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν παρέμενε ο Ντομινάς με Μισελ, θα μιλούσαμε για διαφορετικό Άρη. Τουλάχιστον για εκείνη την εποχή, έτσι. Καλά, βέβαια. Μετά η ομάδα σιγά-σιγά. Θα μιλάμε για παίκτες, όπως ακόμα και οι Έλληνες παίκτες του Άρη, Χαριστέας, Κατεριανάκης, όλα τα παιδιά που υπήρχαν. Ο Νορντίνς Μπαρί που θυμηθήκαμε, ο Βέλγος. Εντάξει, για μας τους σαραντάριδες αποτελούν σημείο αναφοράς κάποιοι πολύ καλοί παίκτες. Γιατί τα περισσότερα παιδιά είδαν αυτό το ισπανικό, ας πούμε, Latin μοντέλο, είδαν τον Γκο και τον Χαβίτο. Οι περισσότεροι έχουν αυτές τις μνήμες. Έχουν αυτές τις εικόνες, σωστά. Έτσι, αλλά υπήρχε τότε μια ομάδα του Άρη που πραγματικά είναι αυτό που λες, ότι με αυτόν τον προπονητή και εκείνα τα πολύ μεγάλα ονόματα για τα δεδομένα, όχι απλά του Άρη, του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Άρης θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ήρθε ο θείος. Ήξερε τι ήθελε η ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή είχε χτίσει μια ομάδα προσωπικότητα, έπαιρνε από τον κάθε παίκτη, ανάλογα με τις δυνατότητες του, έπαιρνε το όσο μπορούσε περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Έδεσε πολύ καλά τους Έλληνες παίκτες με τους ξένους. Τους έκανε οικογένεια. Το είχε αυτό. Και αυτό οφείλεται και στην προσωπικότητά του και στο σεβασμό που απέπαινε προς τους παίκτες. Γενικότερα πάντως, Γιάννη, ως άνθρωπος ήταν ένας boom viver, έτσι, και από ποδοσφαιριστής κιόλα ήταν ένας άνθρωπος. Μάλιστα αυτό εδώ υπάρχει δημοσίευμα, άμα μπει στην εκεί θα το διαβάζει, το χαρακτηρίζουν τον Τζόνι Χάλιντεϊ του γαλλικού ποδοσφαίρου. ναι, αυτό το είχε. Ότι ήταν, δεν τον πήρε, τον ενοχλούσε να τσαλακωθεί σε εισαγωγικά η εικόνα του, ας πούμε, στη διασκέδαση και στο δέντρο. Ήξερε τον εαυτό του, ήξερε την προσωπικότητά του, δεν τον απασχολούσε αν θα τον τσαλακωθεί η εικόνα του, γιατί ήξερε ότι στη δουλειά του είναι Κέρβερος. Οπότε δεν ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, κουβαλούσε πίσω του μια τεράστια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, ένα κύπελο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τους Τρικολόρ, φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986, συμμετοχή ο ίδιος σε Παγκόσμιο Κύπελλο ως ποδοσφαιριστής. Αν ερχόταν τώρα αντίστοιχο μέγεθος σε ελληνική ομάδα, γινόταν σεισμός. Έφερνε ο Ολυμπιακός παράδειγμα ή οποιοδήποτε άλλος ένα τέτοιο προπονητή, και νομίζω είχε συζητήσει με τον Ολυμπιακό μετά από ένα διάστημα. Με τον επόμενο χρόνο κάτι τέτοιο. Ναι, είχε γίνει μια βολιδοσκόπηση και από τον Ολυμπιακό και από το ΑΠΟΕΛ τότε, αν θυμάμαι. Γιατί με ενημέρωνε, με έπαιρνε τηλέφωνο και με ενημέρωνε για να... Και ενημερωνόταν και ο ίδιος βέβαια για το τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει. Και το ΑΠΟΕΛ πρέπει να ήταν τότε και ο Ολυμπιακός, αλλά τελείως δεν ήταν, ας πούμε, συζήτηση σοβαρή. Ήταν μια βολιδοσκόπηση.
Πάντως είχε, είχε έτσι μια τάση για εθνικές ομάδες στην Αφρική, έτσι. Μαρόκο, Τινησία, νομίζω στην Κένια. Το προτιμούσε, δεν ξέρω γιατί. Ίσως αυτό να ήταν και από τους μάνατζερ του. Mm-hmm. Είχε έναν, αν θυμάμαι, και έναν Τούρκο μάνατζερ τότε. Τούρκο, α. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Καλά, με πολλά λεφτά βέβαια εκεί, σε αυτές τις χώρες. Ναι, ίσως και γι' αυτό το προτιμούσε και είχε και ήσυχο το κεφάλι του. Θυμάμαι όταν πήγε στην ακτή Ελεφαντοστού, τότε ήθελε να με πάρει μαζί του γιατί έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αντιδράσανε οι τοπικοί εκεί γιατί δεν ήθελαν άλλον λευκό. Είχαν ήδη 2-3 και σου λέει όχι, έχουμε δικούς μας, δεν θέλουμε άλλο. Μάλιστα. Να φέρεις. Εντάξει. Δεν ξέρω, με τη Ρούμπα ήταν και αυτή σημείο αναφοράς εδώ, μια πολύ ωραία γυναίκα. Και μια έτσι προσωπικότητα σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω, ήταν μαζί. Βέβαια. Μέχρι τότε, μα το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο δεν μιλούσα μαζί του. Δεν ερχόταν στο τηλέφωνο, με την Ρούμπα μιλούσα. Και στο Facebook και στο τηλέφωνο. Η Ρούμπα με ενημέρωνε και η Ρούμπα μου είχε πει ότι οι γιατροί του δώσανε 2 μήνες ζωή. Πλέον το ήξερα, γι' αυτό και ήμουνα ψύχραιμος σήμερα που το έμαθα, το άκουσα. Mm-hmm. Πιο ψύχραιμος δηλαδή όσο γίνεται. Α, έμεινε γιατί μαζί. Το περίμενα. Μπράβο. Ήτανε δεδομένο δηλαδή, είπαν οι γιατροί 2 μήνες το πολύ. Mm-hmm. Κρίμα για τον άνθρωπο. Αυτά... Σελαβή που λένε και οι Γάλλοι. Έτσι όπως το λες. Το καλό, το θετικό για μένα είναι ότι έστω και μια ανακοίνωση την έβγαλε ο Άρη σήμερα. Να τον τιμήσει με τον τρόπο του και δεν πρέπει να ξεχνάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει. Εντάξει, νομίζω για τα τελευταία 25 χρόνια ο Μισελ και ο Έκτουρ Κούπερ είναι οι δύο μεγαλύτερες. Αυτό με πρόλαβες, αυτό θα έλεγα ότι για μένα τα τόσα χρόνια που έχω συνεργαστεί με τον Άρη και έχω εργαστεί και είναι οι προσωπικότητες που πέρασαν. Χωρίς να θέλω να θίξω τους υπόλοιπους προπονητές, έτσι βέβαια προς Θεού. Ναι. Σαν προσωπικότητες, σαν προπονητές και σαν συνεργάτες και σαν επαγγελματίες είναι ο Μισελ και ο Κούπερ. Οι πιο δυνατές προσωπικότητες που πέρασαν τον Άρη. Mm-hmm. Ευκαιρία να το θύσεις, πώς παρακολουθείς τον Άρη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, επιστρέφει κατά τα φαινόμενα, μόνο η μαθηματική επιβεβαίωση μένει στη Σούπερ Λίγκα. Πες μας έτσι, αργήσαμε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλήθεια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για μένα ο Άρης δεν θα έπρεπε να τραβήξει όλο αυτό που τράβηξε. Κακώς το τράβηξε. Ευθύνες υπάρχουν πολλές βέβαια, αλλά δεν είναι και τις παρούσεις και δεν είναι και νόημα. Ναι. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Το διατάφτα μετράει, το διατάφτα είναι ότι επιστρέφει. Και το διατάφτα θα πρέπει, και το μέλλον θα πρέπει να είναι ότι εφόσον επιστρέφει, θα πρέπει να επιστρέψει Καβαλάρης. Ναι. Και έχοντας παραδειγματιστεί από τα λάθη του παρελθόντος. Ακριβώς. Αλλά και να μην επαναληφθούν οι δύο μεγέθους ή και μικρότερα λάθη που να τον οδηγήσουν πάλι σε περιπέτειες. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ο Άρης δεν είναι τώρα κακά τα ψέματα. Δεν είναι ούτε για Β' Εθνική ούτε για Γ' Εθνική. Είναι μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο, με τι να πω. Μέχρι αύριο θα μιλάω. Ναι. Ο Γιάννης Οτόκας πού βρίσκεται επαγγελματικά αυτή την περίοδο? Το εργαστήριό μου, το εργομετρικό μου κέντρο, σε αξιολογήσεις μου, τις ακαδημίες μου, τους αθλητές μου, γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο εκεί που το φτάσαμε δεν υπάρχει. Φθήνει καθημερινά. Δεν υπάρχει αύριο για μένα. Αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, και ίσως είναι και ευκαιρία τώρα να το δούνε, δεν υπάρχει, όχι μόνο για μένα. Υπάρχει πιο πολύ για τους ποδοσφαιριστές. Πού είναι το αύριο, πού είναι το μέλλον. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, τι να κάνουν, τι στην Ελλάδα. Σήμερα που μιλάμε. Με να πηγαίνουν να παίξουν για να λένε ότι είμαι εκεί. Να μην πω ομάδα, ας πούμε. Και τι έγινε. Απλήρωτος. Η οικογένεια. Ανασφάλιστος, που λέγει για ανασφάλιστη. Ναι, ανασφάλιστος, απλήρωτος. Δεν γίνεται. Και τι, δεν μιλάμε για το γάμα εθνική κάτω, μιλάμε για β' εθνική, έτσι. Ναι. Ή και α ίσως.
Και Α, έτσι. Αλλά και α. Η Α γλιτώνει λίγο από τα τηλεοπτικά και από αστάσεις για κάποια σωματεία. Μέχρι φέτος. Μέχρι φέτος. Γιατί πλέον μπήκαμε και εκεί σε φάση αναδιάρθρωσης που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Γι' αυτό θέλουν να πάνε 50% τα budget κάτω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.